Γεια σου φιλενάδα μου, τι κάνεις, πώς είσαι? Εγώ, όπως βλέπεις, βγήκα απλά να πετάξω τα σκουπίδια. Όχι, δεν είναι έτσι. Τριτούλα σήμερα και απλά βάφτηκα για να σου ανεβάσω το βίντεο το οποίο εσύ θα έχεις ήδη δει με τα προϊόντα της Φραγιάρα που μου έστειλε αυτή την εβδομάδα. Οπότε έκανα αυτό εδώ πέρα το μακιγιάζ και τώρα σήμερα Τρίτη σου ανοίγω το vlog για την Κυριακή που το βλέπεις τώρα. Καταλαβαίνεις. Λοιπόν, έχει περάσει ήδη η ώρα, 12.30, έχω ένα κάρο δουλειές, πραγματικά, πραγματικά, περιμένω τα παιδιά να φάμε, σήμερα το μενού έχει φασολάδα και το απόγευμα, θα πάω έτσι, δεν θα ξεβαυτώ, και το απόγευμα φιλενάδα έχει σούπερ μάρκετ, οπότε θα δεις πάλι ένα σούπερ μάρκετ haul. Πες μου εσύ, vlog χωρίς σούπερ μάρκετ haul γίνεται, δεν γίνεται, το σούπερ μάρκετ και η σοκολάτα γάλακτος, ένα πράγμα, ή ο αμυγδάλου. Λοιπόν, οπότε θα σε αφήσω, δεν θα ξεβαφτώ, θα αρχίσω λίγο το σκούπισμα, θα έρθουν και τα παιδιά να φάμε φασολάδα, την απεχθάνομαι, αλλά πρέπει να φας και ένα όσπριο, έτσι, και θα αρχίσουμε και τα μαθήματα και θα πάμε στο σούπερ μάρκετ. Ξανά άνοιξα εγώ πέρα την κάμερα, παιδιά, γιατί έχω να σου πω ότι δεν πρόλαβα τελικά να σκουπίσω, τα παιδιά ήρθανε και τρώνε. Γιώργο, σ' αρέσει φασολάδα? Πάλι καλά. Περίμενα ότι θα μου πεις όχι. Μάλλον εγώ μόνο την απεχθάνομαι. Ουρανία, όλα καλά. Εν τω μεταξύ, έφτιαξα χθες και το βράδυ μαυρομάτικα φασόλια και τα έκανα σαλατούλα. Δείξε παιδί μου εδώ πέρα. Στο λαό σου. Ωραία. Και επειδή έκανε ένα dressing και έβαλα ντιζόν μέσα. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, εμείς στο χωριό μας έχουμε μόνο μουστάρδες ντιζόν. Όπως και η Ουρανία στο χωριό της έχει μόνο μουστάρδες ντιζόν. Ε? Ναι. Γιώργο, εντάξει. Ναι. Λοιπόν, φάτε. Για να πάμε να διαβάσουμε. Έχουμε πάρα πολλά. Και ιστορία και μαθηματικά. Μάλιστα. Εν τω μεταξύ είναι Τρίτη και πρέπει να τελειώσουμε γρήγορα γιατί στις 6 ώρα, 6-5, τα έχω χάσει. Μα στο 4.30 πρέπει να φύγουμε και από εκεί και ξεριώνω και το μάθημα ξεκινάει 5 και το ώρα 6. Έχω τόσα πολλά στο κεφάλι μου πραγματικά που ξεχνάω τα πάντα. Αυτό λέγεται και λίγο αρχές Αλσχάιμερ, να ξέρετε. Λοιπόν, οπότε 5 λοιπόν έχουμε προπόνηση και μετά στο καπάκι θα πάμε στο σούπερ μάρκετ. Λοιπόν, καλή μας ώρα. Σε ενοχλώ. Wow! Το γνωστό μέρος εδώ πέρα, το συνηθίσατε πλέον αυτό το μέρος. Λοιπόν, λίγο να τα φτιάξουμε αρχικά γιατί γίνεται ένας πανικός και να σημειώσουμε βασικά πράγματα τα οποία πήρε το βιβλίο της δασκάλας γιατί κάποιος θες ξέχασε το βιβλίο του εδώ. Να κάθεται να πίνει καφέ το βιβλίο, έτσι. Συγγνώμη που έπρεπε 12 η ώρα να κοιμηθώ. Τι λες αγάπη μου, σου είπα να τα βάζεις, να είσαι έτοιμος, δηλαδή να υπάρχει μια υπευθυνότητα εδώ πέρα. Αλλά δεν γίνεται. Λοιπόν, πάλι καλά που σου δώσε η δασκάλα το... Όχι επιτέλους, να είσαι υπεύθυνος Γιώργο. Δεν γίνεται αυτό κάθε φορά. Και πάλι καλά που δεν έχουμε και γλώσσα, γιατί βλέπω εδώ πέρα έχουμε ένα κατεβατό από εργασίες. Δεν έχετε αύριο, αύριο είναι... Τετάρτη είναι αύριο. Σωστά, Τετάρτη είναι αύριο. Και εδώ πέρα κατεβατό που έχουμε στην γλώσσα, Παναγία μου. Τέλος πάντων, έχουμε όμως μαθηματικά φυλάδιο όπως βλέπω και έχουμε και ιστορία. Και θα κάνουμε και τα αγγλικά. Εν τω μεταξύ, αγγλικά αυτή τη βδομάδα δεν πάμε γιατί η δασκάλα μας έχει COVID. Οπότε τα κάνουμε με Zoom. Οπότε έχουμε να διαβάσουμε. Έχουμε να διαβάσουμε. Ιστορία. Οπότε κάτσε να αρχίσουμε τώρα. Α, Μεγάλη Αλέξανδρο, μπήκαμε. Γιούρια! Ωραία. Λοιπόν, ξεκινάμε. Τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό, φυλάδιο? Τι? Έλα, εντάξει, πολλαπλασιασμοί είναι. Θα τα και διαιρέσεις. Μάλιστα. Γενικά να ξέρετε ότι εγώ στα μαθηματικά έσκυζα σαν παιδάκι, ε. Στόκος ακόμα και τώρα. Ούτε εμένα δεν μ' αρέσουν, αλλά δεν πειράζει, πρέπει να τα κάνουμε. Να γίνουμε σωστοί άνθρωποι. Γιατί τα μαθηματικά στη ζωή μα επωφελήσουν. Θα μου λέει τώρα τι φλακίες λες, μάνα, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε να αρχίσουμε για να τελειώσουμε κάποια στιγμή. Τώρα μόνο σου. 70 δια 10 ίσον 7. Ωραία. Και μετά από κάτω τον πολλαπλασιασμό. 10. Ναι. Επί 7. Ναι. Ίσον 70. Σε είδα. Ναι, σε χάλασε. Διαβάσαμε και την ιστορία και τώρα θα σας πούμε και την ιστορία. Λοιπόν, για πες μετά τι έγινε, το σχέδιο του Φιλίππου, ποιος το... Λοιπόν, μας έκλεισε και η καμερούλα, οπότε εμείς μάθαμε και την ιστοριούλα μας εδώ πέρα. Το οποίο, λοιπόν, έχετε παρατηρήσει, θα μαθαίνετε μαζί μας την ιστορία. Τι μόνο εμείς θα τη μαθαίνουμε, Γιώργο? Έτσι, έτσι. Λοιπόν, για πες τώρα με το σχέδιο, τι γίνεται. Ότι ο Φίλιππος έφυγε. Και ποιος ήρθε?
Και ήρθε ο Μέγας Αλέξανδρος. Ωραία. Και τι έκανε αυτός με πολύ. Έστειλε πολύ, έβαλε όχι. Πολύ ναι, 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 στρατό, ναι. Από την, και άρχισε από την Περσία. Ωραία. Το. Το 334 π.Χ. Και πού πήγε. Και ποιον συνάντησε. Τον Αχιλλέα. Ωραία. Πού... Από τον Τροϊκό πόλεμο. Άρα πήγε στην Τρία. Ναι. Ωραίος. Λοιπόν, στη συνέχεια νίκησε τον Περσικό πόλεμο. Από ποιο ποταμό που σου φέρνει τον Ουγρανίτα. Γρανιτικό. Όχι γρανιτικό. Γρανικό. Γρανικό. Ωραία. Λοιπόν, και μετά με τις... Ναι. Με τις μάχες αυτές μετά πού πήγε. Στην Αίγυπτο. Και πώς τον υποδέχτηκαν. Οι Αιγυπτοί. Αιγύπτιοι. Του κάνανε. Λαμπρή. Υπόσχεση. Όχι, δεν του έχουν υποσχεθεί ακόμα τίποτα. Υποδοχή. Υποδοχή. Αυτά. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε και το φυλάδιο τώρα. 2 hours later. Λοιπόν, έχω έρθει εδώ πέρα στην προπόνηση του παιδιού. Έχει πάρα πολύ ωραίο καιρό. Έχει τον ήλιο. Οπότε εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι κρυώνω και πάρα πολύ. Αλλιώς θα την έβγαζα εδώ μέσα. Οπότε θα περιμένω τον Γιώργο να τελειώσω από την προπόνηση και θα τα πούμε πιο μετά. Και εμείς μόλις τελειώσαμε την προπόνηση, εν τω μεταξύ πάλι καλά έχει τον ήλιο τον ηλιάτορα, οπότε είναι ζεστό. Για ταξίδι είναι τώρα. Αχ, Γιωργάκο μου, πού θα ήθελες να πάμε τώρα. Πήρε καβάλα. Καβάλα. Εγώ λέω να πάρουμε έτσι το αυτοκίνητο τώρα, χωρίς βραγιά, χωρίς τίποτα και να για πάμε... Βάλε. Και να πάμε καβάλα. Χωρίς βραγιά, χωρίς τίποτα. Ρούχα φοράμε. Παγωτό. Αχ, λοιπόν, οπότε θα σας αφήσουμε τώρα. Γιατί έχουμε να πάμε σούπερ μάρκετ. Λοιπόν, έχω έρθει. Δεν θα πάω σούπερ μάρκετ γιατί τώρα έκανα μία απότομη κίνηση και με έπιασε η μέση μου. Οπότε λογικά θα πάμε αύριο. Αλλά κι αν πάνε σήμερα θα πάνε τα αγόρια. Λοιπόν, ο Γιώργος τώρα μπήκε για μπάνιο και ακούτε και την Ουρανία στο προσκήνιο να λέει την ιστορία στη μαμά μου. Ιστορία δεν κάνετε! Θέλω να μου πεις εδώ πέρα για να μην νομίζουν ότι διαβάζουμε μόνο με τον Γιώργο. Περίμενε εδώ πέρα. Αχ, η μέση μου έχει πιάσει. Η μέση μου. Και πήρα. Με έχει πιάσει η μέση μου. Έχω και τη μαμά μου εδώ. Εδώ. Έχουμε έρθει. Να και η μαμά μου. Πες γεια. Πες γεια καλέ στον κόσμο. Γεια. Γεια. Ελληνικά. Γεια. Γεια. Γεια σας. Γεια σας. Έτσι μπράβο. Έτσι μπράβο. Δώσ. Τι λέτε εδώ ιστορία ακούω. Αχ. Με έχει πιάσει η μέση μου μαμά. Εννοείται θα χάσω. Με έχει πιάσει. Λέμε ιστορία και έχω πάρει... για το γουδί. Μπορείτε να μας βοηθήσετε. Εμείς το μεσημέρι διαβάζαμε για τον Μέγα Αλέξανδρο που μπήκε. Α, ναι γιατί άφησε τον Ελεύθερο Βενιζέλο. Α ωραία. Εντάξει. Λοιπόν. Αχ. Κατσάστρα. Αχ δεν μπορώ. Λοιπόν. Διακόψαμε από ό,τι κατάλαβα, Ναι. Α! Ναι, και το κουκλί μας το άλλο. Ελέγχο, πρέπει εδώ! Τι είναι εδώ! Ή το κορίτσι μου, το κορίτσι μου. Όλη η οικογένεια εδώ, απαρτία. Α! Τι να τη πει τη Ουρανία. Κοριτσάρα μου, εσύ. Ναι. Έτσι. Εδώ, κορίτσι μου. Έλα, έλα και εσύ να μάθει ιστορία. Γεια. Λοιπόν, θα σα αφήσουμε. Να πάω και εγώ λίγο να ξεντηθώ να γίνω άνθρωπος και θα τα πούμε πιο μετά. Γεια σας. Thank you.
Γεια σας ξανά. Λοιπόν, δεύτερη μέρα σήμερα εδώ πέρα στο vlog. Παιδιά, τώρα κάθομαι. Τώρα πήρα τον καφέ. Εν τω μεταξύ έκανα μπάνιο. Τι το ήθελα. Έπρεπε πρώτα να τελειώσω τις δουλειές μου και μετά να κάνω μπάνιο. Αλλά το είχα τόσο ανάγκη, γιατί πόναγα και πάρα πολύ μέση μου από χθες. Και πάλι είμαι μέλλον αρίτ. Οπότε ήθελα ένα ζεστό μπανάκι έτσι να χαλαρώσω. Ποιο να χαλαρώσω, τίποτα. Κατευθείαν μπήκα στα βαθιά. Το μόνο που έχει μείνει τώρα είναι το σφουγγάρισμα, το οποίο δεν μπορώ να το παραλείψω, γιατί έτσι πάω συνήθως, σκούπισμα, ξεσκόνισμα, σφουγγάρισμα. Αλλά τώρα έχει μείνει το φαγητό των παιδιών, το οποίο θα κάνω κάτι πάρα πολύ γρήγορο. Δεν αντέχω δηλαδή, ειλικρινά. Cordon bleu με πουρεδάκο. Δεν με παίρνει κάτι άλλο. Θέλω να σφουγγαρίσω όπως και δίποτε. Τα έχω φτύσει. Εν τω μεταξύ, χθες με είχαν πιάσει τα νεύρα μου με την μέση, γιατί με προειδοποιούσε γενικά το σώμα μου. Πόναγε πάρα πολύ το ένα από τα ισχύα μου και καταλάβαινα ότι κάτι δεν θα πήγαινε καλά. Αλλά επιβεβαιώθηκα και έτσι ξέσπασα στα νύχια μου, τα έβγαλα. Δεν είναι τίποτα ψυχωτικό. Απλά επειδή ήταν τρίτη φορά που είχα κάνει συντήρηση, έπρεπε να πετάξω το παλιό υλικό. Έτσι κι αλλιώς μετά από τρεις φορές που κάνεις τα νύχια σου τεχνητά, πρέπει την τρίτη φορά να το βγάζεις τελείως και να ξανατοποθετείς παλιό. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, το υλικό το παλιό ίσως να σας φέρει κυτρινίλα στα χέρια, ξέρεις, από τις δρομιές, από τις δουλειές και αυτά. Οπότε, μία, okay, μου την έδωσε, οπότε ήθελα να τα βγάλω. Και απ' την άλλη, πιστεύω ότι έκανα πάρα πολύ καλό. Τελικά, χθες το απόγευμα πήγε ο μπαμπάς μας στο σούπερ μάρκετ και πήρε πάρα πολλά πράγματα. Τα μισά τα έχω βάλει ήδη στην κατάψυξη, αλλά δεν μου είναι τίποτα να σας τα δείξω. Οπότε, πάω τώρα να βάλω το φαΐ σιγά σιγά να γίνεται και θα τα πούμε εμείς. Ήρθα στην κουζίνα βασικά να μαγειρέψω. Τελικά δεν πήρε Cordon bleu από ό,τι είδα. Πήρε αυτά εδώ πέρα. Είναι nuggets κοτόπουλου και θα τους κάνω και πουρεδάκο. Εδώ πέρα βράζει το γάλα με το νερό. Μεγάλη ευκολία. Δεν μπορώ να κάνω ούτε να βράσω πατάτα τώρα έτσι όπως είμαι. Πονάω τρελά. Αλλά ούτε να κάνω κάτι άλλο. Και πρέπει να προλάβω γιατί θα έρθουν και σε λίγο. Είναι και οι πρίσες μαζί μας. Το κορίτσι μου, τι είναι? Τι είναι αγάπη μου? Τι είναι πεταλουδίτσα μας? Δώσ' μου το χεράκι σου. Δώσ' μου το χέρι σου. Δώσ' μου το χέρι σου καλέ. Έλα, δώσ' μου. Κοπέλα μου εσύ. Ματάκια μου θα πέσω πριν σε εσύ. Κοπέλα μου εσύ. Μουρουδάκι μου εσύ. Τρίτο μου παιδάκι. Ομορφιά μου. Λοιπόν, τους τα έχω όλα έτοιμα, τους έκανα και σαλατούλα. Πράσινη σαλάτα αυτή είναι έτοιμη, μου την έφερε χθες ο Μάριος από το σούπερ. Οι κοτολέτες μας και θα τα παιδιά. Και πουρεδάκος, καλή μας όρεξη. Καλά, εσύ κοπαλιά νερό, πας και με την τσάντα τόσο πολύ διψάς. Διψάω, μωρέ. Α, μας έδωσε το γεγονίσμα της γεωγραφίας. Όχ, πήγε χαλάλι το διάβασμα που κάναμε, τι πήραμε? Δεν βλέπω τίποτα. Ένα μπράβο βλέπω. Πού το καλέ? Α, 10 μετώνω, εστίασε. Λοιπόν, τώρα εστίασε η κάμερα, να το 10 μετώνω. Μπράβο, Ουρανίτσα, άντε πληθείτε να φάμε. 2 hours later. Καλησπέρα ξανά. Λοιπόν, εμείς φάγαμε και διαβάζαμε. Και με ακούς να μιλάω έτσι γιατί και τα δύο κοιμούνται. Είχε πάρα πολύ διάβασμα σήμερα ο μικρός, δεν σε πήρα μαζί μου, για να μην βαρεθείς κιόλας. Είχαμε και αγγλικά, είχαμε και αυτό το κατεβατό της γλώσσας. Η άλλη έχει σήμερα χαμός, μαθηματικά τρία φυλάδια, τόιον, τέλος πάντων. Οπότε, άκου τώρα τι γίνεται. Το απόγευμα από τις 6.30 μέχρι τις 8.30 τα παιδιά μου έχουν αγγλικά μέσω Zoom. Γιατί όπως σας είπα η δασκάλα μας έχει COVID, οπότε δεν θα φύγουν τα παιδιά. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα ότι εδώ πέρα πρέπει να επικρατεί μια μούγκαφον κατάσταση. Παρ' όλα αυτά, εγώ θα σφουγγαρίσω το απόγευμα, αλλά επειδή σου χρωστάω ένα σούπερ μάρκετ χολ, δεν θέλω να αγχωθώ, γιατί όταν αγχώνεσαι δεν σου πάει καλά γενικά, οπότε... Για να μην αγχωθώ, ξημερώνει και αύριο μέρα. Με το καφέ θα κάνουμε και το σούπερ μάρκετ χολ μας. Οπότε θα σε κλείσω εδώ, αυτή τη μέρα εδώ και θα τα πούμε αύριο στο σούπερ μάρκετ χολ. Εν τω μεταξύ, αύριο Πέμπτη πρέπει να πάω και τον Γιώργο να τον κουρέψω, ρε φιλενάδα. Ναι, γιατί έχει μακρύνει πολύ το μαλάκι του. Οπότε έχουμε πάλι βαρβάτο πρόγραμμα. Έχουμε και προπόνηση, έχουμε και εργοθεραπεία. Πρέπει όμως να τον πάρω να τον κουρέψω.
Και αν δεν προλάβουμε, ίσως πάμε για Παρασκευή. Τέλος πάντων, θα σε κλείσω και θα τα πούμε αύριο. Γεια! Σας ξανά, σήμερα Πεμπτούλα και έχει έναν υπέροχο καιρό έξω. Δεν κάνει και κρύο καθόλου, γιατί εγώ μπαίνω βγαίνω και όλα συνέχεια για το έξω ψυγείο και θα σου πω και τώρα και το λόγο. Σήμερα το μενού έχει αρακά και γενικά η μέρα, να σου πω την αλήθεια, δεν με ξημέρωσε πάρα πολύ καλά. Είμαι αγχωμένη, παράλληλα και ξενερωμένη και θα σου πω ακριβώς το λόγο. Πριν σου δείξω αυτό το περιβόητο πια σούπερ μάρκετ χολ που στο λέω από την Τρίτη, ρε φιλενάδα. Λοιπόν, αρχικά έχω να σου πω ότι χθες είχαμε διακοπή ρεύματος, οπότε σταμάτησε το Zoom. Παρά όλα αυτά όμως δεν είναι εκεί το θέμα μας. Αφού επανήλθε το ρεύμα, μετά διαπιστώσαμε ότι κάτι δεν πάει καλά με το ψυγείο. Τα πράγματα μέσα, τα προϊόντα ήταν ζεστά. Και λέμε τώρα, πλάκα έχει. Πλάκα. Εν τω μεταξύ, την προηγούμενη φορά που έκανε πάλι διακοπή ρεύματος, είχε σαν αποτέλεσμα να καεί τηλεόραση της μαμάς μου. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, μπήκαμε στη διαδικασία να πάρει καινούργια τηλεόραση η γυναίκα. Πέρα από αυτό όμως, τώρα και θα ξαναδείς τι γίνεται με το ψυγείο, τη φάση. Η αλήθεια είναι ότι δεν το περιμέναμε και να σου πω την αλήθεια, δεν είχαμε καμία όρεξη τώρα στη συγκεκριμένη φάση και τη συγκεκριμένη στιγμή να πάρουμε καινούργιο ψυγείο. Βέβαια, απ' τη μία καλυπτόμαστε με το εξωτερικό ψυγείο, αλλά αυτό το ψυγείο όμως το έχω εγώ πριν να παντρευτώ. Οκ, μας καλύπτει σαν δεύτερη καβάτζα, να σου το πω και έτσι. Ροχαλίζει πριν σας, παιδιά. Βλέπουμε και όνειρο, ταράζεται το σκύλο και αυτό. Λοιπόν, κάνει λίγο ησυχία όμως. Λοιπόν, οπότε είμαι πάρα πολύ αγχωμένη. Το μεταξύ έχει ειδοποιηθεί ήδη ο μάστορας να έρθει λίγο να το δει. Αλλά πραγματικά δεν ξέρω αν κιόλας συμφέρει να το κατασκευάσουμε ή όντως συμφέρει να πάρουμε καινούριο. Αυτό το ψυγείο δηλαδή πραγματικά το συχάθηκα, γιατί πέρυσι, αν θυμάσαι, βέβαια δεν το είχα πει εδώ πέρα στο YouTube, το είχα πει στο Instagram, μου έπεσε όλη η πόρτα, έσπασε ο Μεντεσές και μου φύγανε αυγά, ποτά, όλα κάτω, μουστάρδες, χαμός έγινε, μια ομελέτα μόνο του έγινε πραγματικά, μου έπεσε το μεταξύ πόρτα πάνω στο πόδι, μου έκανε ανοιχτή πληγή, έφυγε κομμάτι από το πόδι μου, δεν θέλω να μπω σε άλλες ανατριχιαστικές λεπτομέρειες. Γενικά αυτό το ψυγείο δεν ξέρω, ειλικρινά, πώς θα καταλήξει. Πάντως, εγώ έχω ξενερώσει. Αυτά έχω να σου πω. Οπότε, πάμε να σου δείξω λίγο τα πράγματα που πήρα από το σούπερ μάρκετ. Θα σε πάω και έξω στο εξωτερικό ψυγείο, γιατί τα έχω βάλει ήδη στην κατάψυξη από την Τρίτη το βράδυ. Οπότε, πάμε να σου δείξω λίγο τα πραγματάκια τα οποία πήραμε και επανερχόμαστε. Λοιπόν, έχω πάρει αυτούς εδώ πέρα τους σολομούς, τους οποίους μας αρέσουν πάρα πολύ. Λοιπόν, εδώ πέρα έχουμε το λαβάς κυρί. Πήραμε φετούλες τσένταρ. Ξέρεις, τύπου λαβάς κυρί είναι φανταστικά όταν λιώνει, ιδίως στο τοστάκι, είναι θεϊκό. Ένα τυρί κρέμα. Γκούντα, πήρα πάλι ντολμαδάκια 2 επειδή μας άρεσαν πάρα πολύ. Φρυγανιές γουόσα, ένα cottage cheese, μαρουλάκια έτοιμες βασικά σαλάτες, τίγες ολικής, ψωμάκι του toast και Lion, κοκακόλες έξω στο ψυγείο. Έφερα έξω την κάμερα να σας δείξω. Λοιπόν, πήραμε κοκακόλες, γιαουρτάκι και τυρί τριμμένο. Λοιπόν, και στην κατάψυξη πήραμε φασολάκια ενός, δεν ξέρω. Και πήρα και κοτοπουλάκι. Και αφού σου έδειξα τα πραγματάκια, ήρθαμε πάλι εδώ. Κάπου εδώ θα τελειώσει αυτό το vlog. Θα σου πω στο επόμενο vlog τι έγινε με το ψυγείο, πραγματικά, γιατί και εγώ περιμένω πώς και πώς το μάστορα να δούμε τι θα γίνει, πώς θα μας βγει τώρα ο Κούκος Αηδώνη. Έχω ξενερώσει, γενικά έχουμε ξενερώσει και εγώ και ο Μάριος. Δεν ήμασταν σε τέτοια φάση τώρα, πραγματικά πίστεψέ με. Τέλος πάντων, μη σου μαυρίζω την καρδιά. Ελπίζω να σου κράτησα πολύ καλή παρέα και σε αυτό το vlog. Οπότε μην ξεχνάς να κάνεις εγγραφή στο κανάλι μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που έρχεστε και καινούργοι, πραγματικά, και το εκτιμώ δέοντος. Μην ξεχνάς να κάνεις like και να με ακολουθείς και στα social media. Μέχρι το επόμενο βίντεο, να περνάτε super duper. Φιλάκια πολλά!